Λοιπόν, τώρα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Παναγιώτη Κατηφέ, πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Χατζή, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ερώτηση. Υπάρχει ένα δίλημα, να ανοίξουν ή να μην ανοίξουν τα σχολεία στις 10 του μηνός. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει τεθεί στην κοινωνία. Το Υπουργείο έχει δώσει, νομίζω, το στίγμα του. Εχθές αποκλειστικά μεταδώσαμε τη σκέψη που έχουν κάνει ότι είναι πιο ασφαλή τα παιδιά αν πάνε στα σχολεία, γιατί γίνονται οι έλεγχοι κτλ. Ενώ στην περίπτωση που αφαιθούν ελεύθερα υπάρχουν μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Λοιπόν, ήθελα να ακούσω όμως τη δική σας άποψη. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, η δική μας άποψη είναι μια άποψη που είναι, αν το θέλετε, κατατεθειμένη για τρίτη σχολική χρονιά. Που σημαίνει ανοιχτά σχολεία με ουσιαστικά όμως μέτρα ασφάλειας, υγιεινής και παιδαγωγικής στήριξης όλων των μαθητών. Θα συμφωνούσατε όχι να γίνονται τα τεστ στο σήμερα σχολείο, εσείς? Σαφέστατα. Μα εμείς ζητάμε μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Και μάλιστα. Στο σχολείο να γίνονται, δωρεά, δηλαδή παρουσία των δασκάλων και καθηγητών. Ναι. Σαφέστατα. Και δωρεάν τεστ. Μιλάμε για δωρεάν τεστ σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, γιατί ξέρετε, έχουμε καεί εμείς οι γονείς. Και το λέω έχουμε καεί γιατί δυστυχώς με τα πρωτόκολλα που ισχύουν σήμερα, που είναι πρωτόκολλα υπερμετάδοσης του ιού με το 50-1, επικρατεί ένα αλαλούμ με τα τεστ. Θα αλλάξει ποιος αυτό το κάνει, πότε το κάνει, πού το κάνει, με αποτέλεσμα εμείς οι γονείς να έχουμε ακριβοπληρώσει για τεστ. Ναι. Άρα εμείς μιλάμε για ουσιαστικά μέτρα. Εμείς διεκδικούμε εδώ και 3 χρόνια αραίωση των μαθητών. Ανατμήμα. Αραίωση των μαθητών στις σχολικές μεταφορές. Διεκδικούμε προσλήψεις εκπαιδευτικών. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τι γίνεται τώρα όταν πιθανά θα έχουμε μαζικές απουσίες όχι μόνο μαθητών, αλλά και εκπαιδευτικών. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, δεν είναι. Αυτά ακριβώς. Εμείς διεκδικούμε προσωπικό καθαριότητας. Ξέρουμε ότι στα σχολεία σήμερα το προσωπικό καθαριότητας είναι πολύ λιγότερο από όσες είναι οι σχολικές μονάδες. Έτσι. Είναι ζητήματα γιατί νομίζω ότι μετά από 3 χρόνια πανδημίας μέσα στη σχολική κοινότητα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με μια μάσκα, με ένα παγουρίνο και με μια παρένεση ανοιχτά παράθυρα το χειμώνα δεν βγαίνει πανδημία. Όταν μάλιστα έχουν αυξηθεί οι μαθητές αντί να αραιώνουν. Όχι, επειδή όταν έχουμε τώρα αυτό το θέμα με την όμικρον, το οποίο πραγματικά συζητάγα προηγουμένως με τον Τάσο, τον Ιχολήπτη και παραγωγό. Συζητούσαμε το θέμα αυτό ότι πρώτα δεν ακούγαμε στο περιβάλλον μας γενικά γύρω γύρω, ακούγαμε ένας εκεί, ένας τώρα, εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει 10 γνωστούς που έχουν νοσήσει, ας πούμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν το θέλετε, αν μπορώ να το εκφράσω και σωστά, υπάρχει υπερμετάδοση, αυτό εννοώ, καταλάβατε αυτό. Σαφέστατα υπάρχει υπερμετάδοση και εκτιμάμε ότι και τα σχολεία, έτσι όπως λειτουργούν, είναι εστίες υπερμετάδοσης. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν κλείσουν τα σχολεία, το 1 στα 4 κρούσματα στη χώρα μας καθημερινά ήταν στις μαθητικές ηλικίες. Μάλιστα. Ή να σας φέρω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν θυμάμαι καλά, με τα στοιχεία που δίνει ο ΕΟΔΗ και η Επιτροπή Εμβολιασμού, περίπου 1 στους 3 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και περίπου λίγο λιγότερο από τους μισούς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν κάνει έστω και την πρώτη δόση του εμβολίου. Αυτοί οι μαθητές δεν δικαιούνται τεστ. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ζητήματα που πραγματικά πρέπει να αλλάξουν και νομίζω ότι το τρίπτυχο, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του κράτους, δωρεάν, είτε σε δημόσιες, είτε σε ιδιωτικές δομές για μας, τους γονείς και τους μαθητές, όταν υπάρχει κρούσμα, αραίωση των μαθητών, προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας είναι τα βασικά στοιχεία που θα εξασφαλίσουν, νομίζω, με καλύτερους όρους την ασφάλεια και την υγιεινή, αλλά κυρίως και την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών. Και αν το θέλετε, για μας η κόκκινη γραμμή είναι ότι όχι άλλο το χέρι οι γονείς στην τσέπη για την ασφάλεια και τη μόρφωση των παιδιών. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις σας, γιατί πράγματι έχετε προτάσεις. Από εκεί και πέρα δεν είναι να τις ακούσουμε εμείς. Εμείς τις δημοσιοποιούμε. Είναι να τις ακούσουμε με άλλοι. Έτσι, για αποφώνηση, επειδή άκουσα και τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ πριν, δυστυχώς στην ΟΛΜΕ η κυρία υπουργός έχει να τη δει 7 μήνες. Εμάς η κυβέρνηση έχει να μας δει 3 χρόνια. Δεν μας έχει δει ποτέ. Όχι, 3 δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. 2,5 είναι αυτή. Την ανώτατη συνομοσπονδία. Την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων. Μάλιστα. Καλό είναι να σας δει πάντως και να συζητήσει μαζί σας και ό,τι μπορεί από αυτά που ζητάτε να τα κάνει. Ό,τι μπορεί. Έτσι. Γιατί πάντα ό,τι μπορείς κάνεις έτσι σε μια χώρα με τεράστια προβλήματα. Και εκείνο που προέχει θα έλεγα είναι αυτό που είπατε, ότι δηλαδή έλεγχη και κάπου να σταματήσετε να βάλετε και το χέρι στην τσέπη, γιατί δεν αντέχει το
ο οικογενειακός κορβανάς άλλα έξοδα, και το πιστεύω αυτό απόλυτα που λέτε και συμμερίζουμε την άποψή σας. Εύχομαι να καταφέρετε να δείτε την Υπουργό ή να κάνετε ένα υπόμνημα με όλα αυτά, αν δεν έχετε κάνει. Δεκάδες, μάλιστα. Ποιος είναι υφυπουργή, γιατί είναι διάφοροι υφυπουργοί, και ποιος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση στην οποία εσείς είστε πρόεδρος της κατηγορίας? Τι εννοείται, ποιος είναι? Είναι το Υπουργείο Παιδείας, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Ο υφυπουργός ποιος είναι? Η κυρία Μακρύ είναι? Η κυρία Μακρύ. Ναι. Την έχετε δει την κυρία Μακρύ? Κανέναν από την πολιτική ηγεσία. Έχουμε δει μόνο τον κύριο Κόψη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον Οκτώβριο για τις συγχωνεύσεις τμήματων. Που εμείς διεκδικούσαμε να μην γίνουν συγχωνεύσεις για να μην έχουμε παραπάνω μαθητές στα τμήματα. Το κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρυφαία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν εδώ στο 989 ο Παναγιώτης Κατηφές, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών και Ελλάδος, ο οποίος με απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια και με δομημένη σκέψη, νομίζω, και δεν έχει κανείς αντίρρηση, διατύπωσε τα αιτήματα που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους. Το θέμα είναι να το σεβαστούμε. Και όχι μόνο εμείς, να το σεβαστούν αυτοί που πρέπει.